Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα πολύ μικρό εισαγωγικό σημείωμα, σαν να ήταν εδώ ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, που είναι ο εκδότης του βιβλίου και αυτός που έχει τις εκδόσεις επίκεντρο. Το ερέθισμα λοιπόν για αυτό το βιβλίο αυτό ξεκίνησε από το φίλο μου τον Δημήτρη τον Μαχαιρίδη. Προχώρησε σε έναν άλλο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ματσούκα, εγκαταστάθηκε σε ένα πολύ φιλόξενο site, και το donna.gr, και ολοκληρώθηκε ως βιβλίο από την ξαδέλφη μου την Ελένη Τιψιάχου, έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη θετική ενέργεια, τον άνθρωπο αισιοδοξία, τον άνθρωπο έξω κακές σκέψεις. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Όμως η ατάκα που το χαρακτήρισε και του έδωσε τον τίτλο είναι αυτή της πεθεράς μου, της μαμάς του Γιάννη, που αγόγγιστα μας φιλοξενούσε τα καλοκαίρια χωρίς διαμαρτυρία, κυριολεκτικά ένα λόχο. Αυτή λοιπόν η ατάκα ήταν το φαγητό, ήταν όταν το φαγητό ήταν σε πλήρη εξέλιξη μέσα σε εκείνο το σπιτάκι στο Σύση, όταν το Σύση εκείνη την εποχή ήταν ένα υπέροχο μικρό ψαροχώρι με τις αποθήκες από τα χαρούπια. Εκεί λοιπόν που όλοι τρώγαμε, η πεθερά μου γύρισε δίπλα και λέει: «Μαθαίο, είτε να ψήσω με Μαθαίο αύριο, μου λες?» Ακούγοντας λοιπόν εγώ αυτό, μου εντυπώθηκε στο μυαλό και με το πέρασμα των χρόνων έγινε τίτλος αυτού του βιβλίου. Η γνωριμία μου με τον Πέτρο Παπασαραντόπουλο και τις εκδόσεις του έγινε πάρα πολύ γρήγορα από μια φίλη μου, την κοινή μας φίλη, την Αλίκη Χατζή. Μου είπε: «Θα τον λατρέψεις». Όντως τον λάτρεψα, έγινε πατέρας αυτού του παιδιού και το Πάσχα που μας πέρασε το τυπώσαμε. Κυκλοφόρησε από τα μέσα Μαΐου, όμως σήμερα θα μιλήσουν για αυτό το βιβλίο άλλοι, όχι εγώ. Θα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη χαρά να ήταν εδώ ο Πέτρος, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Όμως οι φίλοι που είναι εδώ και με τιμούν ιδιαίτερα, θα μιλήσουν για το βιβλίο μου, θα τους ακούσουμε και θα τους απολαύσουμε με πάρα πολύ χαρά.